Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το καινούργιο Amiibian του για Raspberry Pi. Θα ήθελα να σας δείξω εδώ πέρα πώς λειτουργεί στο δικό μου Raspberry Pi, που είναι εδώ το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα Raspberry Pi 2, το Model B. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι συνδεδεμένα επάνω του το HDMI, ένα jack στερεοφωνικό το οποίο πηγαίνει στα ηχεία και πέρα από αυτό έχει το δίκτυο, πληκτρολόγιο mouse και ένα USB για ένα χειριστήριο. Βάζοντάς το τώρα θα το τροφοδοτήσουμε για να δούμε πόσο γρήγορα κάνει το boot. Λοιπόν, του έχω βάλει τη τροφοδοσία, ορίστε, το Amiibian. Και έχει κάνει boot αυτή τη στιγμή σε ένα σύστημα το οποίο έχω κάνει εγκατάσταση. Είναι AmigaOS 3.1 με εγκατεστημένο το Better Workbench με τα έξτρα προγράμματα που έχει. Να δούμε λιγάκι τις ρυθμίσεις του. Του UI for ARM, το οποίο είναι εγκατεστημένο και έρχεται με το Amiibian. Εδώ πέρα είναι ένα προσομοίωση ενός μιας Amiga 1200 με 040 AGA chipset. Έχει το 3.1 το ROM. Έχει 2 MB chip RAM, 64 MB fast RAM και 4 MB για Picasso, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχω σετάρει και δεν λειτουργεί. Έχω τρεις δίσκους εγκατεστημένους με παιχνίδια, demos και το σύστημα. Και πέρα από αυτά έχω ενεργοποιημένο και το BSD socket για πρόσβαση στο δίκτυο. Επιστρέφοντας στο σύστημά μας, να δούμε μερικά πράγματα όσον αφορά τη ταχύτητά του. Καταρχήν, ας δούμε λιγάκι το Which Amiga, τι μας λέει ότι έχουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, λέει ότι έχουμε το 68040, το βρίσκει κανονικά, γύρω στα 25 MHz ταχύτητα. Τη μνήμη κανονικά όλα. Ας δούμε τι θα μας δώσει το SysInfo για αυτό το μηχάνημα. Υπενθυμίζω ότι είναι Raspberry Pi 2, το Model B, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Μας δίνει 73.000 περίπου dry stones και 76 MIPS. Εδώ αναγνωρίζει ότι είναι 0.40 και είναι και στα 108 MHz. Έχει μια διαφορά σε σχέση με το Witch Amiga. Η μνήμη, τα boards τα οποία βρίσκει. Ας δούμε πώς συμπεριφέρεται όσον αφορά. Ας δούμε λιγάκι το ίντερνετ. Εδώ έχω περάσει το MIUI το 3.9 και ας δούμε τι γίνεται με τον iBrowse και πρόσβαση στο ίντερνετ. Από τη στιγμή που το BSD socket είναι ενεργοποιημένο, αμέσως έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς έχουμε μικρή οθόνη, μικρή ανάλυση, οπότε δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα και με λίγα χρώματα, αλλά βλέπετε ότι μπαίνει στο ίντερνετ κανονικά, κατεβαίνουν οι σελίδες κανονικά, οπότε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και ας δούμε λιγάκι τώρα, κάνε ένα παιχνιδάκι. Έχω φορτωμένο εδώ πέρα το WHD Load και μερικά παιχνίδια για να τα δοκιμάσουμε. Ας δούμε λιγάκι το Lotus στο 3. Τα παιχνίδια, το USB χειριστήριο που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ. Είναι μια παραλλαγή του Tomahawk που την έχει φτιάξει ένας φίλος και υποστηρίζεται πλήρως από το UI for ARM κατευθείαν και παίζει άψογα. Thank you.
Βλέπετε πόσο γρήγορα φορτώνει σε πίστες και το παιχνίδι. Λειτουργεί κανονικότατα και σε κανονική ταχύτητα. Χωρίς καμία πτώση στη ταχύτητά του. Ο ήχος είναι στερεοφωνικός φυσικά. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να σας δείξω κάποιο demo να φορτώνει μέσω WSD Load. Ας πούμε αυτό. Γενικώς το WSD Load λειτουργεί άψογα. Τα περισσότερα από τα παλιά demos λειτουργούν σε κανονική ταχύτητα και με πολύ καλή απόδοση. Κάποια καινούργια demos τα οποία είναι πιο απαιτητικά. Εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη ταχύτητά τους. Ας πούμε κάποιο demo σαν το Starstruck, τα οποία ναι μεν λειτουργούν, αλλά σε κάποια σημεία τα οποία έχουν και απαιτούν μεγάλη δύναμη, υπολογιστική δύναμη, εκεί πέρα δείχνει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο εξομοιωτής, το UI for ARM ή το ίδιο το hardware. Το Raspberry Pi με το UI for ARM και το Amibian, το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε σε μια SD μνήμη και να το ετοιμάσετε έτσι ώστε να κάνει boot κατευθείαν στην Amiga, είναι μια καλή λύση αν θέλετε να δοκιμάσετε το Amiga OS, να το χρησιμοποιείτε καθημερινά για παιχνίδια, για οτιδήποτε θέλετε. Έχει τη δυνατότητα να και υποστηρίζει Picasso 2 αναλύσεις, κάτι το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα και σύντομα πιστεύω θα φτιάξω ένα δεύτερο βιντεάκι με αυτό. Περισσότερα στοιχεία για το Amibian μπορείτε να βρείτε στο amiga.gr, όπου θα ανέβουν διάφορα άρθρα όσον αφορά την εξομοίωση για ένα Raspberry το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το βίντεο και ελπίζω να σας αρέσει.